Χρειάζεται να δούμε τη συνολική εικόνα, κατά τη γνώμη μας. Το αντιμετωπίζει σωστά η κυβέρνηση. Άμα δούμε τη συνολική εικόνα, θα δοθεί και η απάντηση στο ερώτημα. Πρώτον, η συνολική εικόνα, γιατί υπάρχει αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα. Γιατί ακριβώς υπάρχουν πόλεμοι. Yeah. Οι πόλεμοι, όποιοι προκαλούνται από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά κύριο λόγο. Στη Συρία είχε και ένα λόγο και η Ρωσία. Βεβαίως. Ξεκίνησαν από εκεί. Και Αφγανιστάν, μη θυμηθούμε. Ναι, άρα λοιπόν έχουμε, έχουμε αντανάκλαση των σοβαρών αντιθέσεων που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανάμεσα στις ΗΠΑ από τη μία και Ρωσία και Κίνα από την άλλη. Με τη Ρωσία τις ενεργειακές, με την Κίνα για τους εμπορικούς δρόμους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, είναι πρόθυμη. Και μάλιστα σχεδιάζει να στείλει και άλλα στρατεύματα εκτός συνόρων για να συμμετέχουν σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Ένα ζήτημα. Δεύτερον, αξιοποιείται το μεταναστευτικό προσφυγικό από μεριά της Τουρκίας για να ασκήσει πίεση και να εκβιάσει τα δικά της συμφέροντα και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και Κύπρο. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν 3,5 περίπου εκατομμύρια, λένε υπολογισμοί, στα παράλια της Τουρκίας. 3,650. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι όπλο είναι αυτό. Τρίτο στοιχείο το οποίο έχουμε. Έχουμε μια κατάπτυση στη συμφωνία. Πριν όμως πάμε στη συμφωνία, έχουμε συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας εννοείται. Ναι, ναι, αλλά έχουμε πρώτα όμως μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίφημη συμφωνία του Δουβλίνου. Αυτό μάλιστα. Αυτό το οποίο αποτελεί ότι οι χώρες εισδοχής αποτελούν και χώρες παραμονής, άρα λοιπόν εγκλωβισμού. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ακριβώς η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι γιγάντωσε αυτό το ζήτημα. Ακριβώς γιατί η Ελλάδα αποτελεί πλέον χώρα εγκλωβισμού. Ναι, ναι. Οι συνθήκες στα νησιά που δεν μπορούν να φύγουν από εκεί λόγω ακριβώς της συμφωνίας είναι τραγικές. Άρα λοιπόν το χθεσινό περιστατικό ήταν ένα προδιαγεγραμμένο, ας το πούμε έτσι, περιστατικό, το οποίο κάποια στιγμή θα συνέβαινε αναμενόμενο λόγω ακριβώς των συνθήκων των απαράδεκτων, οι οποίες επικρατούν στη Μόρια αλλά και στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει εδώ μπροστά μας. Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις από αυτές τις συμφωνίες και συμβάσεις. Όμως στη βάση αυτή δεν λύνεται το πρόβλημα. Και η αποφάση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι θα μπορούσε να γίνει, τι λέει το ΚΚΕ ότι θα μπορούσε να γίνει. Προσέξτε, ναι. Και η αποφάση του Υπουργικού Συμβουλίου, να ολοκληρώσω τη φράση μου, δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Αντίθετα, επιδεινώνουν μια κατάσταση. Τι λέμε εμείς λοιπόν ως ΚΚΕ. Εμείς ως ΚΚΕ λέμε ότι βεβαίως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στα νησιά. Πρέπει να απεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν από τα νησιά. Μα είχαν μεταφερθεί 1.500, ναι, αλλά στο μεταξύ ήταν 6.000. Ο αριθμός, ο οποίος παραμένει εκεί, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν μπορεί να τα αντέξουν τα νησιά αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να μεταφερθούν. Γιατί και συνθήκες διαβίωση εκεί είναι απαράδεκτες συνθήκες. Λοιπόν, προσβλητικές για κάθε άνθρωπο. Έτσι, πρέπει να μεταφερθούν στη χώρα μας σε χώρους φιλοξενίας ανοιχτούς, όπου εκεί πέρα θα υπάρχουν οι συνθήκες. Τι εννοείται ανοιχτούς? Ότι δεν θα είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Φυλακές δηλαδή, όπου θα παραμένουν μέσα. Άρα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αθανασόπουλε, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκε ότι θα μπορέσει και θα μετακινήσει αρκετό κόσμο από τη Μόρια σε ξενοδοχεία, έτσι για να το ξέρετε, και σε σπίτια. Εντάξει, δεν είναι μόνο σε ξενοδοχεία, για σπίτια. Όχι, πήρε απόφαση. Μιλάμε για 40.000 σε σπίτια και για 16.000 σε ξενοδοχεία. Πήρε απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα δεν είναι σε. Πήρε απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα μεταφερθούν και σε χώρους κλειστούς. Ναι, προφανώς δεν μπορούν να βρεθούν ούτε τόσα ξενοδοχεία. Άρα το λέω αυτό γιατί. Αλλά φανταστείτε το νούμερο, έτσι. Μιλάμε για 56.000. Το λέω αυτό γιατί είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε μια διαφορετική κατάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία θα πάει σε τέτοιους χώρους, χώρους φύλαξης. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να είναι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης που να προστατεύουν και την υγεία του κόσμου, αυτό αλλά και τη δημόσια υγεία συνολικότερα. Ναι. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου με βάση τη συμφωνία όμως για το άσυλο και όχι την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιους θεωρεί πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και οδηγίες ευρωπαϊκές στην νομοθεσία της, μια χαρά τα λέει. Οι οποίες τώρα όμως, αυτό το racial profiling που γίνεται, το προφίλ παραβιάζουν, με βάση τη φυλή, παραβιάζουν τη συμφωνία της Βασιλείας για το προσφυγικό, τη Διεθνή Σύμβαση της Βασιλείας. Και τη Σύμβαση της Γενέβης. Έτσι, και τη Σύμβαση της Γενέβης. Και από αυτήν το περιόριζε και τρίτο στοιχείο. Εμείς λέμε ότι πρέπει στους υπόλοιπους να δουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Να πάνε στις χώρες παραμονής. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάμε κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να υπάρξει
αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος που υπάρχει. Καταρχάς, είναι δεδομένο ότι είναι αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντας ακόμη και αυτές τις διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες είναι ανεπάρκειες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορούμε να καλυφθούμε πίσω από τα 30 αργύρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τα δίνει αυτά? Για να παραμείνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Γι' αυτό τα δίνει τα 30 αργύρια χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Άρα λοιπόν τα δίνει για να παραμείνει η χώρα μας αποθήκη. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι πάρα πολλά χρήματα από αυτά διακινούνται μέσα ΜΚΟ, που η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν είναι καθαρά πώς αξιοποιούν αυτή τη χρηματοδότηση. Τώρα βάζετε μια μεγάλη ιστορία. Το βάζουμε όλο το πακέτο. Για να δούμε ιστορία, λοιπόν, και τις ευθύνες συνολικότερα οι οποίες υπάρχουν και όχι να μιλάμε αποσπασματικά για κάποια επιμέρους ζητήματα. Το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού. Είναι το όπιο του λαού το ποδόσφαιρο. Το όπιο του λαού και το οποίο έχει εκφυλιστεί πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες με όλα αυτά τα δηλαδή. Γιατί είναι και μεγάλα τα οικονομικά. Και είναι χαρά, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, δεν είναι? Και γενικά ο αθλητισμός. Και τα ομαδικά αθλήματα και τα ατομικά αθλήματα. Και όμως, από τη στιγμή που υπάρχουν τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα. Είναι εκφυλιστικά. Εκτός από τον εκφυλισμό, υπάρχει και η πρόκληση να χορεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές πρωτοκλασσαδών, όχι μόνο στο διεθνές στέρεωμα, μιλάμε τώρα. Και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα να μην υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις για τα νέα τα παιδιά να μπορούν να αθλούνται. Μπορεί στο βωμό αυτών των αυθέλης επιδίωξης για ανάπτυξη να τα θυσιάσουμε όλα, λόγω χάρη εργασιακά, λόγω χάρη συνθήκες που να αφορούν το περιβάλλον ή... Καταρχάς, ακόμη και αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση ως ρυθμό μεγέννησης του ΑΕΠ είναι υπεραισιόδοξα. Ήδη είδαμε την ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία. Μιλάει για 2% και του χρόνου και μέσα στην επόμενη δεκαετία με 1,5% μέσο όρο. Ούτε 4, ούτε 5, ούτε τίποτα. Δεύτερον, οι δυσίωνες προβλέψεις δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι και για τη διεθνή οικονομία. Ότι πηγαίνουμε, εμφανίζεται. Θα δείτε για παράδειγμα την επίπτωση της χρεοκοπίας της Thomas Cook, που μπορεί να φέρει αλυσιδωτές αντίδρασεις και στον τουρισμό. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι το πιο βασικό και αυτό το οποίο θέσατε στην ερώτησή σας, είναι ακριβώς ότι η κυβέρνηση θυσιάζει τα πάντα. Και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, ακριβώς μόνο και μόνο για να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων. Που επί της ουσίας από αυτή την ανάπτυξη θα κερδίσουν οι λίγοι, ενώ οι πολλοί θα δουν τη θέση του να επιδεινώνεται. Ξέρετε πόσα συνδικάτα, ξέρετε πόσα σωματεία είναι απλές σφραγίδες? Το γνωρίζετε, κυρία Μουσκολιού? Αυτά γνωρίζετε, κυρία Μουσκολιού? Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Αλλά κάποιοι έχουν ευθύνη. Αλλά προσέξτε, με πρόσχημα. Κάποιοι έχουν ευθύνη. Γιατί δεν άφησαν να ολοκληρωθεί το συνέδριο της ΓΕΣΕ? Με τους νόθους. Για να μην λέει ο ένας ότι είναι νόθη, να μην λέει ο άλλος ότι είναι νόθη. Ας υπάρχει το Μητρό για να ξεκαθαρίσει. Να δούμε λοιπόν, αφήστε το αυτό το πρόσχημα. Να δούμε λοιπόν τι προσπαθεί να κάνει. Τι προσπαθεί να κάνει επί της ουσίας. Προσέξτε. Επί της ουσίας. Επί της ουσίας λοιπόν τι θέλει να κάνει? Θέλει να περιορίσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και ιδιαίτερα το δικαίωμα της απεργίας. Δεν μπορεί και αποτελεί πρόκληση μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί με το 40% του 52% που συμμετείχε σε εκλογές να λέει ότι για να κηρυχθεί απεργία πρέπει να συμμετέχει το σύνολο των εργαζόμενων σε μια επιχείρηση. Ηλεκτρονικά, με ψηφοφόρια. Το σύνολο των εργαζόμενων. Αν είναι δυνατόν. Με το πάτημα ενός σκουπιού, όχι να πάει εκεί. Ναι, καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά τους εκβιασμούς που υπάρχουν. Πού, στο τι θα πατήσει το κουμπί ο άλλος? Βεβαίως, στον χώρο εργασίας. Δεν έχετε επισκεφτεί χώρους εργασίας. Γιατί ακριβώς μέσα στους εργασιακούς χώρους υπάρχει τρομοκρατία και αυθαιρεσία της εργοδοσίας. Εγώ μια κουβέντα.